ως δεξαμένη των λόγων σου, διού Θεοπεπώσε δογμάτισας την φύση των όντων ετράνωσας, τα των ανθρώπων ηθήκατε κόσμισας. Είπα στον κύριο πρόεδρο να κρατήσει την πατερίτσα, να γίνει για λίγο δεσπότης του είπαμε. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χρόνια πολλά. Να ζήσετε ευλογημένοι από τον Θεό, να κατευθύνετε εις τοπικών επίπεδων τα οικονομικά και να προσπαθείτε και να αγωνίζεστε. Και να ξέρετε, αγαπητοί μου, ότι η ιστορία μας από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι σήμερα μας διδάσκει ότι εμείς οι Έλληνες λύνουμε τα προβλήματά μας πάντα. Κανένας και ποτέ δεν μας βοήθησε για τίποτα. Και στην Επανάσταση του 21 και μετά σε όλους τους αγώνες εκείθεν, μόνοι μας μέναμε, αλλά τα βγάζαμε πέρα και γράφαμε ιστορία. Και τώρα μόνοι μας θα γράψουμε την ιστορία μας. Να ελπίζετε στον Θεό και στις προσευχές όλων εκείνων που πέρασαν, είτε των ιδανικών ήρωες, είτε της σοφίας, είτε της πίστεώς μας. Κύριε Πρόεδρε, τα μέλη σας, όλοι να είστε καλά και ευλογημένοι. Χρόνια πολλά, να ζήσετε παιδιά μου. Το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου, όπως κάθε χρόνο, κόβει σήμερα τη Βασιλόπιτα. Είναι μια μέρα συνάθρησης των οικονομολόγων στη Δυτική Μακεδονία. Έχουμε τη χαρά και την τιμή την Βασιλόπιτα να μας την ευλογεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κύριος Παύλου. Και σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία μπορώ να πω ότι δυσκολότερη από την ημέρα που ξεκίνησε, από το χρόνο που ξεκίνησε η κρίση. Και χρειάζεται συνεργασία όλων των φορέων, όλων των ανθρώπων που έχουν την ευθύνη της οικονομικής διακυβέρνησης της χώρας μας. Έχουμε την ευκαιρία, διδασκόμενοι από τα λάθη του παρελθόντος, να μπορέσουμε να οργανώσουμε και να σχεδιάσουμε το μέλλον της χώρας αυτής, άρα και της περιφέρειάς μας. Από πλευράς μας, ευθύνη του Οικονομικού Επιμελητηρίου είναι να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε τους οικονομολόγους, να βοηθήσουμε τα νέα τα παιδιά, ειδικά στην δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται, με τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας, με το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων ανθρώπων και ειδικότερα των οικονομολόγων να φεύγουν στο εξωτερικό. Άρα θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους, τα εργαλεία τα κατάλληλα, είτε αυτά λέγονται ευρωπαϊκά κονδύλια, είτε λέγονται εθνικά κονδύλια, είτε τοπικός πόρος ανάπτυξης, να βρούμε τα κατάλληλα, τις κατάλληλες μεθόδους για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να απορροφηθούν επιδοτώντας την κατάρτιση και την απασχόληση, αλλά και από την άλλη μεριά την αυταπασχόλησή τους μέσω των προγραμμάτων αυτών. Το επόμενο διάστημα πιστεύουμε ότι θα τρέξουν τέτοια προγράμματα, άρα είναι ευκαιρία για όλους μας να μπορέσουμε να συμβουλέψουμε και να βοηθήσουμε τα άτομα αυτά και βέβαια τις επιχειρήσεις στις οποίες θα προωθηθούν, προκειμένου να είμαστε χρήσιμοι σε αυτήν την κοινωνία. Θα είναι μια δύσκολη περίοδος η επόμενη. Τα capital controls και το κλείσιμο των τραπεζών δυστυχώς θα μας συνοδεύουν για πολύ διάστημα ακόμα. Επομένως, είναι θέμα να κλείσει η αξιολόγηση όσο το δυνατόν γρηγορότερα, προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να απελευθερωθούν οι υγιείς επιχειρηματικές δυνάμεις. Στην επικαιρότητα αυτή τη στιγμή είναι το ασφαλιστικό. Το Οικονομικό Επιμελητήριο πρωτοστατεί σε αυτό το ασφαλιστικό προσχέδιο το οποίο έχει κατατεθεί και βέβαια
με αυτά που αναφέρονται, δυστυχώς εξοντώνει τον ελεύθερο επαγγελματία οικονομολόγο και τον λογιστή φοροτέχνη. Είναι επομένως πρόταση του Οικονομικού Επιμελητηρίου είναι αυτό το νομοσχέδιο να αποσυρθεί, να συζητηθεί από μηδενική βάση και προπαντός να ποσοτικοποιηθεί προκειμένου να επιλεγούν οι κατάλληλες, να έχουμε τις κατάλληλες επιλογές